Ευρισκόμεθα, αγαπητοί, στην δευτέρα κατήγηση, παράγραφος τρίτη. Συνεχίζει ο Άγιος Κύριλλος να αναφέρεται στο θέμα του κακού, όπως λέγαμε την περασμένη φορά, και εδώ τώρα θα μας αναφέρει ότι υπάρχει και άλλη πηγή του κακού εκτός από την ανθρωπίνη προαίρεση. Και λέγει: ου μόνος δε σύ καθέστηκας του πράγματος αρχηγός, αλλά και άλλος της εστιν κάκιστος υποβολεύς, ο διάβολος. Ώστε λοιπόν δεν είσαι μόνο εσύ εκείνος ο οποίος είσαι αρχηγός του πράγματος, του κακού δηλαδή, αλλά υπάρχει και κάποιος άλλος, ένας υποβολέας, κάκιστος υποβολέας, και αυτός είναι ο διάβολος. Ώστε έχουμε τώρα εδώ μία δευτέρα πηγή του κακού, και τούτο διότι ο διάβολος είναι και αυτός μία λογική και ελευθέρα ύπαρξης. Και αφού λοιπόν είναι λογική και ελευθέρα ύπαρξης, σημαίνει ότι και αυτός δύναται να γίνει πηγή του κακού. Και επειδή απεδέχθη, όπως θα δούμε στη συνέχεια, το κακόν, γι' αυτό τον λόγον είναι και αυτός μία πηγή του κακού. Και τον λέγει υποβολέα. Υποβάλλει μενούν εκείνος ου μην βία επικρατεί των μη πειθωμένων. Υποβάλλει βέβαια ο διάβολος, αλλά δεν επικρατεί όμως εις εκείνους οι οποίοι δεν πείθονται με την βία. Δηλαδή δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει βία. Και μάλιστα μπορεί να χρησιμοποιήσει μια τρομοκρατία, αλλά όχι βία. Εάν εσύ δεν θέλεις, είναι πάντια δύνατο να επιβληθεί ο διάβολος εάν ο άνθρωπος δεν θέλει να κάνει το κακό. Λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, εάν εσύ δεν βλάψεις τον εαυτό σου, ουδείς δύνατα να σε βλάψει ούτε ο διάβολος ούτε ο κόσμος. Γιατί και ο κόσμος, όπως σας έλεγα την περασμένη φορά, και αυτός είναι πηγή του κακού, επειδή αποτελείται από ανθρώπους λογικούς και ελευθέρους, έχουν προαίρεση καλή και κακή, ελευθέραν προαίρεση, γι' αυτό και ο κόσμος είναι μία πηγή και αυτός του κακού. Δεν μπορεί λοιπόν κανείς να σε βλάψει αν σύ δεν θέλεις. Ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί μία βία, τρομοκρατία, ναι, αλλά είναι αδύνατον τελικά να επιβληθεί το κακόν έξωθεν από αυτές τις δύο πηγές, και εμπροκειμένου από το διάβολο, περί του οποίου και ο λόγος, εάν εσύ δεν πιστείς τελικά. Ο διάβολος χρησιμοποιεί την τρομοκρατία, είναι στη συνήθειά του. Κάνει θόρυβο, κάνει φασαρία, κάνει, ξέρω εγώ, τρομάζει τους ανθρώπους. Γι' αυτό οι έμπειροι οδηγοί των ψυχών το λέγουν αυτό. Μη φοβήσαι για την τρομοκρατία που θα σου δημιουργήσει ο διάβολος. Κάποτε αυτή η τρομοκρατία, εδώ είναι τώρα κάτι καταπληκτικό, είναι και αισθητή. Δηλαδή δεν είναι η περίπτωση ότι θα σου δημιουργήσει μέσα σου κάποιες καταστάσεις που να σε εκφοβήσουν και να αναγκαστείς να πέσεις σε εκείνο το οποίο σου υποβάλλει, αλλά υποπίπτει αυτός ο εκφοβισμός του και εις αυτές τις αισθήσεις. Ή θα χρησιμοποιήσει ανθρώπους που θα δημιουργήσουν αυτόν τον εκφοβισμό. Παράδειγμα, ο Μέγας Αντώνιος, σε προχωρημένες πάντα καταστάσεις, αυτά που λέγω τώρα, είχε δεχθεί ανελαίητο ξύλο από τον διάβολο. Ανελαίητο ξύλο. Γιατί δεν υπήκουε σε εκείνο που του λέει ο διάβολος. Αλλά αυτό είναι ένας εκφοβισμός. Έχουμε πάρα πολλά φαινόμενα σε ανθρώπους οι οποίοι ξεκίνησαν να ζήσουν πνευματική ζωή, ιδίως τους ασκητάς, που εμφανίζεται ο διάβολος με κρότους, θορύβους, φαντάσματα, τρομακτικά πράγματα. Ένας, σε μια βιογραφία Ρώσου ασκητού, είναι αυτό, στο κελί του, όπως έκανε την προσευχή, στο κελί του, η πόρτα κλειστή, νύχτα, είδε μπροστά του ένα μαύρο σκυλί.
Με στο κελί, με στο κελί το μαύρο σκυλί τι γύρευε? Το μαύρο σκυλί τον έβλεπε και τίποτα δεν έκανε το σκυλί, μόνο τον έβλεπε. Τρομοκρατήθηκε αυτός, βγήκε από το κελί του και πήγε να πει στον ηγούμενο, στον πνευματικό του, ότι μέσα στο κελί του παρουσιάστηκε ένα μαύρο σκυλί. Του λέει: μη φοβάσαι, δεν είναι τίποτα, ο διάβολος μετασχηματίζεται σε σκυλί. Μόνο θα παρακαλέσω αυτά που θα σας πω μη σας τρομάξουν. Έτσι θα το παρακαλέσω πολύ, γιατί κάποτε έχουμε ευαισθητούς ανθρώπους που μπορεί να υποβάλλονται πολύ εύκολα. Το παρακαλώ. Οι όσοι ακούσουν παρακάτω τις κασέτες αυτές, θα τους παρακαλέσω να μην υποβάλλονται τόσο εύκολα. Αλλά επειδή αυτό επαναλαμβάνεται, τότε ζήτησε ο μοναχός αυτός να αλλάξει κελί. Του λέγει: παιδί μου, όσα κελιά να αλλάξεις, ο διάβολος θα εμφανίζεται στο κελί σου σαν ένα σκυλί που θα σε τρομάζει. Μη φοβάσαι, μη δίνεις καμία σημασία σε αυτό το οποίο βλέπεις. Κοίτα τη δουλειά σου, κοίτα την προσευχή σου και τίποτε άλλο. Έτσι ο διάβολος δημιουργεί αυτήν την τρομοκρατία. Πόσες φορές μπορεί να ακούσει κανείς θορύβους έξω από το δωματιό του, από το σπίτι του? Πολύ σοβαρούς θορύβους. Ή να αποσπάσει από την προσευχή, ή να δημιουργήσει φόβο μες στην ψυχή και άλλα πολλά. Είναι λοιπόν ένας τρομοκράτης ο διάβολος. Κάποτε χρησιμοποιεί ανθρώπους, όργανά του, που δημιουργούν κακοποίηση στον άνθρωπο που θέλουν να τον, που θέλει να τον κάνει να τρομάξει. Ή ακόμη χρησιμοποιεί και τα ίδια τα ζώα να δημιουργήσουν αυτό. Διηγείται ο μακαριστός πατήρ Φιλόθεος Ζερβάκος ότι κάποτε πήγαινε να κοινωνήσει κάποιον άνθρωπο, ήταν να πάνω σε ένα υποζύγιο και στο δρόμο το υποζύγιο με κάθε τρόπο προσπαθούσε να τον ρίξει κάτω. Με κάθε τρόπο. Ο δε άλλος μακαριστός πατήρ Χαράλαμπος Βασιλόπουλος, όταν κάποτε πήγε, γράφει στον πρόλογο στο βιβλιαράκι του Υπάρχουν Μάγια, πήγε κάποτε σε ένα σπίτι να διαβάσει εξορκισμούς, είπε: μη σας κάνει εντύπωση αν δείτε το πιάτο να φεύγει από το τραπεζάκι και να μου έρχεται στο πρόσωπο. Όλα αυτά είναι πράγματι μία τρομοκρατία. Όταν ο άνθρωπος, ο αγωνιστής άνθρωπος, τα γνωρίζει, τότε δεν φοβείται αλλά περιφρονεί. Ο διάβολος φεύγει. Δεν μπορεί να μας κάνει τίποτα. Άγγελοι αγαπητοί μου μας φιλούν. Δεν μπορεί στο τέλος τίποτε κακό να μας κάνει. Αρκεί να είμαστε πληροφορημένοι για τη συμπεριφορά του. Βία λοιπόν, ορθότατα λέγει και ορθοδοξότατα ο Άγιος Κύριλλος, βία λέγει δεν μπορεί να επικρατεί σε εκείνους οι οποίοι δεν μπορούν, δεν πείθονται εις αυτόν. Δεν γίνεται. Τελείωσε, πάει. Αυτό να το ξέρουμε. Εάν πιστούμε, εάν τρομοκρατηθούμε, πέσουμε, είναι γιατί τελικά εμείς το θέλαμε. Γι' αυτό μια πάρα πολύ σπουδαία αρετή, την οποία αρετή θα πρέπει να σημειώσω δεν την έχουμε και ίσως ποτέ δεν σκεφτήκατε ότι είναι αρετή, και μάλιστα σπουδαία αρετή. Είναι μία από τις τέσσερις αρετές του αρχαίου ελληνικού κόσμου που θεωρούσαν ότι είναι η πρώτη και η σπουδαία, και μάλιστα και οι πατέρες της Εκκλησίας μας χρησιμοποίησαν αυτήν την τετράδα των αρετών, από τις οποίες τέσσερις αρετές βγάζουν όλες τις άλλες. Είναι η περίφημη Ανδρεία. Η περίφημη Ανδρεία. Η δε λέξης Ανδρεία υπάρχει και στην Παλαιά Διαθήκη και στην Καινή Διαθήκη. Και το ρήμα ανδρίζομαι, όπως επί παραδείγματι λέγει ο Απόστολος Παύλος, ανδρίζεστε, κρατεούστε κτλ. Ανδρίζεστε. Ποιος βρήκε Παλαιά Διαθήκη, ποιος βρήκε Ανδρεία γυναίκα? Βρήκε θησαυρό. Ανδρεία γυναίκα. Και προσέξτε, Ανδρεία γυναίκα δεν είναι εκείνη η οποία μπορεί να έχει μυϊκή δύναμη και μπορεί να σπάζει τα μούτρα των άλλων, όπως είναι κάτι οι ανδρογυναίκες, οι οποίες με το παραμικρό σπάζουν τα μούτρα του αντιπάλου. Είναι συμφορά για έναν άνδρα που μπορεί να έχει μια τέτοια γυναίκα, αλλά είναι η περίπτωση της γυναικός που έχει ανδρείον φρόνημα. Αυτή είναι η Ανδρεία γυναίκα. Τον άρθει ο σύζυγος και να πει ότι: ξέρεις γυναίκα μου, βουλιάζομαι οικονομικά. Και να σου πει η γυναίκα: μη φοβάσαι,
θα βγω και εγώ να δουλέψω. Αυτό στεναχωριέσαι. Αυτή είναι η ανδρεία γυναίκα. Είσαι ένα θάνατο, είσαι μια περιπέτεια, είσαι οτιδήποτε. Μεγάλο πράγμα. Είσαι θέματα αρετής, αγώνος, προσπαθίας. Το ανδρείον φρόνημα. Πιστέψτε με ότι οι σημερινοί άνθρωποι μας δεν έχουν το ανδρείον φρόνημα. Θέλετε να σας πω μερικά παραδείγματα? Φεύγω λίγο από το θέμα, δεν πειράζει όμως. Είναι το εξής. Σήμερα γίνεται μία κατάλυση των πάντων. Τώρα, γιατί γίνεται η κατάλυση των πάντων? Δεν είναι δύσκολο κανείς να ανατρέξει να βρει το γιατί. Φερρυπίν σε ένα σύλλογο διδασκάλων, καθηγητών, σε μια συντροφιά ανθρώπων, βάλετε επί παραδείγματι ο Θεός, βάλετε ακόμα και οι πατρίς, η έννοια της πατρίδας, βάλετε. Ακατανόητα πράγματα. Αυτά λίγα χρόνια πρώτα ήταν ακατανόητα πράγματα. Ότι τι είναι η πατρίδα και τι είναι τη σπουδαίο πράγμα. Είναι μια λόξα η πατρίδα. Πήρα την πιο, θα λέγαμε, τον πιο επίοικη χαρακτηρισμό. Τι είναι η πατρίδα? Ανοησία. Πώς το λένε, κατεστημένα πράγματα. Και ενώ μπορεί να τα λέει σε μια συντροφιά, σε μια ομάδα ανθρώπων, σε ένα σύλλογο ανθρώπων, να τα λέει ένας αυτά, ή δυο, οι άλλοι 5, 10, 50, 100 δεν πιστεύουν αυτά που λέει αυτός. Αυτοί δεν τα πιστεύουν. Όχι, δεν δέχονται. Αλλά δεν μιλάνε. Τι σημαίνει αυτό? Λείπει η ανδρεία. Βλέπετε ότι είναι μια αρετή που δεν έχει επισημανθεί και έχουμε πάρα πολύ ανάγκη από αυτήν την αρετή, ίσως όσο ποτέ άλλοτε σήμερα. Ξέρετε ότι αυτή την ανδρεία πρέπει να αντιτάξουμε εις τον Αντίχριστο και τα καμώματά του και εις τους πολλούς αντιχρίστους, προδρόμους του Κυρίως Αντιχρίστου. Ποιοι θα σταθούν όρθιοι από τους πιστούς, τόσο εις τους προδρόμους του Αντιχρίστου όσο και εις τον Αντίχριστον? Αγαπητοί μου, μόνο εκείνοι που έχουν ανδρεία. Ας το πάρουμε είδηση και ας το ξέρουμε αυτό το πράγμα. Εκείνοι που έχουν ανδρεία. Λοιπόν, ο διάβολος για να αντιμετωπιστεί θέλει εκ μέρους του πιστού ανδρεία. Δια τούτο λέγει ο εκκλησιαστής, δηλαδή το βιβλίο του εκκλησιαστού στην Παλαιά Διαθήκη, είναι εκκλησιαστής βιβλίων. Εάν πνεύμα του εξουσιάζοντος αναβεί επίσε, τόπον σου μη αφής. Εάν λέγει εκείνος ο οποίος εξουσιάζει το κακόν, ανέβει σε σένα, έρθει σε σένα, σε επισκεφθεί, πάει να σε κυριεύσει, μην αφήσεις χώρο να τον καταλάβει, μην του δώσει τόπον. Εκείνο που λέγει ο Απόστολος Παύλος, μην δώσετε τόπο εις τον διάβολο. Μην δώσετε τόπο στον διάβολο. Είναι το ίδιο πράγμα. Ενιολογικά και μάλιστα και με τις λέξεις είναι το ίδιο πράγμα. Τι θα πει να μην δώσω τόπο? Να μην του δώσω την ευκαιρία να κάνει κατάληψη. Σε μένα να μην κάνει κατάληψη. Θα φανώ ανδρείος. Φύγε από εδώ. Θα με τρομάξει, θα με αναποδογυρίσει, ό,τι θέλεις κάνε, γδάε με. Βγάλε μου τα μάτια να γύρισε με ανάποδα, βγάλε μου το πετσί μου. Δεν υποχωρώ. Έτσι έχουμε, αγαπητοί μου, τη γενεά των μαρτύρων. Και οι μάρτυρες βεβαίως δεν έλειψαν ποτέ, μόνο που κάποιες εποχές έχουν μια πύκνωση από μάρτυρες. Ενώ η εποχή μας, δεν ξέρω, ίσως θα βγάλει μάρτυρες. Και βγάζει, μην νομίζετε. Μπορεί να μένουν άγνωστοι αυτοί, δεν τους ξέρουμε. Σε όλους τους τόπους της γης, προσέξατε το, δεν είναι μόνο εδώ στο χώρο το δικό μας. Θα ήθελα ανά πάσα στιγμή, όταν μιλάμε για θέματα τέτοια, και μάλιστα όταν αναλύουμε την Αποκάλυψη, ποτέ μη μένετε στο χώρο τον ελλαδικό. Είναι πολύ στενόκαρδο αυτό, στενοκέφαλο. Το μυαλό σας θα πηγαίνει πάντοτε σε ολόκληρη την ιστορία, και μπρος και πίσω, μπρος και πίσω η ιστορία, αλλά και σε ολόκληρο το χώρο της γης. Εκεί τοποθετείται η ιστορία, χωροχρονικά παγκόσμια. Πάει. Εάν αποκλείσεις την θύραν σου, ου μάκρον σου την χάνον, ου βλάψισε. Εάν κλείσεις, λέει, την πόρτα σου,
και είναι μακριά σου, δεν μπορεί να σε βλάψει ο διάβολος. Δεν γίνεται. Διότι αν είχε την εξουσία να μας βλάψει ο διάβολος, αγαπητοί μου, τότε θα ήμασταν και ανεύθυνοι του κακού που θα μπορούσαμε να παρουσιάσουμε. Αλλά όπως ξέρετε πολύ καλά, είμαστε και εμείς υπεύθυνοι του κακού όταν το κάνουμε, το διαπράξουμε. Γιατί απλούστατα σημαίνει σιωπηρά ότι αποδεχθήκαμε, παρά την πίεσή του, αποδεχθήκαμε το κακό και άρα μπορούσαμε να μην το αποδεχθούμε. Εάν δε αδιάφορος δέξει την ενθύμηση επιθυμίας την εάν δε αδιαφόρος δέξει την ενθύμηση επιθυμίας δια των λογισμών, ρίζας εν σύ καταβάλλεται και καταδεσμίσου την διάνοια και κατασπάσε εις βόθρον κακών. Εάν όμως δεχθείς, τότε καταβάλει ρίζες, και οι ρίζες αυτές κάποια φορά θα έρθουν να βλαστήσουν το κακό. Τα λέγαμε και την περασμένη φορά, τα είπαμε πολύ γρήγορα, τα ξαναπερνώ όμως. Αλήθως λέγεις, πιστός ημί, και ου περιγίνεται μου επιθυμία, καν εν θυμίσω πυκνότερον. Ίσως ισχυριστείς ότι είμαι πιστός άνθρωπος και ότι δεν είναι δυνατόν να υπερτερήσει σε μένα καμία επιθυμία, και έτσι μπορώ να ανά πάσα στιγμή να αποθώ το κακό και να μην πέσω στο βόθρο των κακών. Αγνοείς ότι και πέτραν έριξε ρίζα παραμένους απολάκης. Αγνοείς ότι και την πέτρα την έχει σπάσει όταν μένει μια ρίζα. Είναι κάτι που το έχουμε δει τόσες φορές, ρίζες φυτών να σπάζουν, διαρριγνύουν και βράχια ακόμα. Είναι καταπληκτικό. Μη δέξει των σπόρων επί διαρρήξει σου την πίστη. Μη δέχτης των σπόρων επειδή θα σου διαρρήξει, θα σου σπάσει των βράχων της πίστεως. Πριν ή ανθίσει πρόριζον έξελε το κακόν. Πριν ανθίσει λοιπόν το κακόν, βγάλ το γρήγορα, ξερίζωσέ το πριν κάνει ρίζες. Μοίρα θυμίσεις εξ αρχής πέλικας ύστερον και πυρ πολυπραγμονήσεις. Μην τεμπελιάσεις από την αρχή και ύστερα ζητάς να χρησιμοποιήσεις το πελέκι, δηλαδή το τσεκούρι και την φωτιά. Αρχόμενος οφθαλμίαν θεραπεύου κατά καιρόν, ή να μην τυφλωθείς, τότε ζητήσεις τον ιατρόν. Όταν αρχίσεις να αισθάνεσαι ότι έχεις πονόματον, να θεραπεύεσαι έγκαιρα για να μην φτάσεις να τυφλωθείς και τότε να ζητάς να θεραπευθείς από τον γιατρόν. Τετάρτη παράγραφος. Αρχηγός μενούν αμαρτίας ο διάβολος και γεννήτωρ των κακών. Ώστε λοιπόν ο αρχηγός της αμαρτίας είναι ο διάβολος και εκείνος ο οποίος έχει γεννήσει τα κακά. Τούτο δε ο Κύριος ήρηκεν ου και εγώ ότι απ' αρχής ο διάβολος αμαρτάνει. Προ αυτού ήμαρτεν ουδείς, το είπε ο Κύριος. Πριν από τον διάβολο κανείς δεν έχει αμαρτήσει. Ήμαρτε δε ου και εκφύσεως επάναγκες των αμαρτητικών λαβών. Επί πάλιν ανατρέχει η της αμαρτίας πρόφασης εις τον ούτο κατασκευάσαντα. Αλλά αγαθός κατασκευαστής διάβολος γέγονεν εξ οικίας προαιρέσεως εκ της πράξεως λαβών την προσιγορία. Είναι ωραίες θέσεις δογματικές αυτές και πολύτιμες, για να μην λέμε εκείνα τα ανόητα και βεβαίως και αιρετικά θα λέγαμε, ότι ο Θεός έκανε το διάβολο, ότι το κακό είναι έξω από μας και έρχεται να μας προσβάλλει και εμείς είμαστε ανεύθυνοι εμείς γι' αυτό και ούτω καθεξής. Εδώ σαφώς λέγει ο Άγιος Κύριλλος ότι ο διάβολος είναι ο αρχηγός του κακού, ο γεννήτωρ του κακού, ότι ο ίδιος ο Κύριος το είπε, είναι ο πατήρ του ψεύδους, πάντα ψεύτης και ο πατήρ του ψεύδους. Αυτός εγέννησε το ψεύδος. Όπως δε θα ξέρετε, η λέξη ψεύδος τόσο στην Παλαιά Διαθήκη όσο και στην Καινή Διαθήκη δεν σημαίνει αυτό που λέμε στη γλώσσα μας ψεύδος, σημαίνει και αυτό, αλλά έχει ευρύτερον χαρακτήρα και σημαίνει αμαρτία. Ό,τι είναι δηλαδή ψεύτικο. Ό,τι είναι ψεύτικο. Εκείνο το πας οποιών και φιλών ψεύδος σημαίνει αυτός που αγαπάει και κάνει την αμαρτία, την κάποια αμαρτία. Όπως και
δικαίωσης, δικαιοσύνη και τα λοιπά. Δεν θα πει δικαιοσύνη, θα πει αρετή, και μάλιστα κάθε αρετή, χωρίς να αποκλείει λέξεις και την έννοια της δικαιοσύνης όπως τη λέμε και στη γλώσσα μας. Ώστε ψεύδος θα πει γενικά το κακό. Ο αρχηγός του ψεύδους απαρχής είναι ο διάβολος. Αλλά εδώ τώρα τίθεται το ερώτημα, αμάρτησε ο διάβολος εκφύσεως? Δεν αμάρτησε, λέγει ο Άγιος Κύριλλος, εκφύσεως, διότι ήμαρτε δε ούκ εκφύσεως επάναγκες το αμαρτητικών λαβών. Δεν επήρε το αμαρτητικό εκ της φύσεώς του. Δεν το πήρε. Δεν το έχει εκ της φύσεώς του. Επί πάλι να ανατρέχει ή της αμαρτίας πρόφασης εις τον ούτω κατασκευάσαντα. Επειδή θα ξαναγύριζε πάλι η αιτία του κακού, ο χαρακτηρισμός του κακού, σε εκείνον που τον κατασκεύασε. Σε ποιον? Εις τον Θεό. Όχι. Ο Θεός δεν τον έκανε τον διάβολο κακόν. Αρχάγγελος γάρ ον, διάβολος ύστερον εκλήθη από του διαβάλλη. Ώστε λοιπόν βλέπουμε εδώ ότι ήταν αρχάγγελος, αλλά επειδή ο ίδιος εσκέφθηκε το κακό, γι' αυτό το λόγο και είναι ο ίδιος υπεύθυνος του κακού. Η ουσία του διαβόλου δεν είναι κακή, η προαίρεσή του είναι κακή, διότι αν η ουσία του σατανά, του διαβόλου, ήταν κακή, τότε δημιουργός του κακού θα ήταν ο Θεός, ο δημιουργός των ουσιών, των όντων, αλλά δεν είναι ο Θεός. Έτσι ελεύθερος ο διάβολος, ως αρχάγγελος, εσκέφθη το κακό και τίποτε άλλο. Πού είναι λοιπόν το κακό? Εις την προαίρεσή του. Θα μας το πει λίγο πιο κάτω μάλιστα ο Άγιος Κύριλλος. Εδώ να μείνω λίγο, λέγει, τον αποκαλεί διάβολον, τον αποκαλεί και σατανά. Διάβολος, όπως λέγει εδώ, εκ της πράξεως λαβών την προσιγορίαν. Από αυτή την ίδια την πράξη που έκανε, επήρε την προσιγορίαν, το όνομα. Ποιο όνομα? Διάβολος. Γιατί διέβαλε στους πρωτοπλάστους τον Θεόν. Πήγε και είπε, ο Θεός σας είπε να μην δοκιμάσετε από τον καρπόν, για να μην ανοίξουν τα μάτια σας και γίνετε θεοί. Είναι εκείνο που κάποτε στους απλούς ανθρώπους, γι' αυτό είναι βαρύτατο αμάρτημα, το να βρεθεί κάποιος και να πει στον άλλον ότι βρε κουτέ, πας στην εκκλησία. Ξέρεις τι σου λένε εκεί πέρα, τι σου κάνουν, γιατί σου λένε να πηγαίνεις στην εκκλησία? Βλάκα, κουτέ, σε εκμεταλλεύονται τούτα εκείνα. Ποπό, φρίκι, 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 φρίκι. Ο Χριστός είπε το εξής: όποιος σκανδαλίσει έναν των μικρών τούτων, μικρός κατά την ηλικία και μικρός κατά, κατά τον κόσμο, κατά την κοσμική θα λέγαμε προβολή και εμφάνιση, ή ακόμα κατά τη μόρφωση κλπ. Οι απλοί άνθρωποι, μικρός θα λέγαμε ο απλός άνθρωπος, που θα πάει ο άλλος να του πει, ξέρεις γιατί στα λένε αυτά? Στα λένε και να σε εκμεταλλεύονται. Συνηθισμένο πράγμα. Συνηθισμένη περίπτωση. Ιδίως στην εποχή μας, αγαπητοί μου. Ιδίως. Λοιπόν, λέει ο Κύριος ότι συμφέρει να βάλεις μιλόπετρα να πάει να φουντάρεις στα ανοιχτά του πελάγους, παρά να σκανδαλίσεις έναν τέτοιον άνθρωπο. Φοβερό πράγμα. Φοβερό. Ή να σκανδαλίσεις ένα μικρό παιδί. Και κάποτε να φανταστείτε, αγαπητοί μου, ότι σκανδαλίζουν οι γονείς τα ίδια τα παιδιά τους. Άμα θα πούν στα παιδιά τους, μη πηγαίνεις στην εκκλησία γιατί ο παπάς είναι τέτοιος και τέτοιος. Αδελφοί μου, δεν παραγνωρίζω ότι έχουμε πολλές βρωμιές εμείς οι κληρικοί. Το λέγω αλήθεια. Είναι αλήθεια. Δεν είναι κάτι που θα το κρύψουμε. Και δεν είναι και το καινούργιο πράγμα. Αλλά έτερον εκάτερον. Και ο φούρναρης είναι παλιάνθρωπος. Και ο δικηγόρος είναι παλιάνθρωπος. Και ο δικαστής είναι παλιάνθρωπος. Και ο δάσκαλος είναι παλιάνθρωπος. Και ο καθηγητής είναι παλιάνθρωπος. Ούτε όλοι οι δικαστές, ούτε όλοι οι δάσκαλοι, ούτε όλοι οι καθηγητές, ούτε όλοι οι φουρναρέοι. Δεν σημαίνει με αυτό ότι θα κάνω τη δουλειά μου μέσα στην κοινωνία μου, στην κοινωνία που ζω. Δεν θα πάω να ψωνίσω το ψωμί μου, δεν θα χρησιμοποιήσω τον δικηγόρο κτλ. Κτλ. Για να κάνω τις δουλειές μου. Αν αυτός χώρισε από τη γυναίκα του, ή δέρνει τη γυναίκα του στο σπίτι, ή είναι, ξέρω εγώ, άθεος και άπιστος, είναι για τον εαυτό του. Ο ιερεύς έχει ιεροσύνη. Αφού λοιπόν έχει την ιεροσύνη,
Εάν πας να πάρεις αντίδωρον, γιατί μερικοί δεν παίρνουν αντίδωρο από το χέρι του ιερέως που δεν συμπαθούν, τη χάρη του Θεού την παίρνεις. Πως μοιάζεις, θα σου πω πως μοιάζεις. Με τη σωλήνα που φέρνει νερό από το υδραγωγείο. Ο ιερεύς, το υδραγωγείο, είναι η χάρη του Θεού, το τεπόζιτο της χάρητος του Θεού. Η σωλήνα είναι ο ιερεύς. Εσύ είσαι ο αποδεχόμενος το νερό. Αν η σωλήνα που σου φέρνει το νερό δεν απορροφά τίποτε από το νερό, τίποτα, μένει τίποτα, αμέτωχη στο νερό, εσένα τι σε νοιάζει? Εσύ πήρες το νερό, σου το έφερε η ιεροσύνη το νερό. Να λυπηθείς για τον ιερέα δεν τίθεται θέμα, αλλά μην πεις δεν θα πάω να βαφτίσω το παιδί μου, δεν θα πάω να παντρευτώ, δεν θα πάρω αντίδωρο ή δεν θα πάω να κοινωνήσω. Μην το πούμε, αγαπητοί μου, ποτέ το σημείο αυτό, γιατί δεν είναι σωστό. Έτσι διαβάλλει κανείς το παιδί του, επανέρχομαι, και λέγει μη πας εκεί να πάρεις αντίδωρο από τον παπά, αυτόν δεν είναι παλιάνθρωπος. Το παιδί το μικρό που δεν έχει γνώση και ιδέα των πραγμάτων, πόσο μπορεί, αγαπητοί μου, να σκανδαλιστεί και να γίνει ένας πραγματικά άθεος. Ας αναλογιστούμε τις ευθύνες μας πάνω στον τομέα αυτόν. Εκείνος ο οποίος έτσι θα μιλούσε, και πολύ παραπάνω εάν υποτεθεί ότι τα πράγματα είναι ψέματα, δηλαδή σκοφαντία, τότε είναι ένας καθαρός διάβολος. Γιατί αυτό έκανε ο Σατανάς, αυτό έκανε ο διάβολος, από όπου πήρε και το όνομα. Είπε στους πρωτοπλάστους, σας είπε ο Θεός να μην φάτε για να μην ανοίξουν τα μάτια σας και να μην γίνετε θεοί. Είναι εκείνο που πιπιλίζουν πάλι μερικοί, ότι ο Θεός είναι κακός και απέκλεισε από τους ανθρώπους την αληθινή γνώση. Κάτι απόκριφες επιστήμες και κάτι απόκριφες θρησκείες διδάσκουν κάτι τέτοια πράγματα, που θα ευχόμουν ουδέποτε να έρθετε σε επαφή με τέτοιες ανόητες και δαιμονικές διδασκαλίες. Γιατί δαιμονικές διδασκαλίες είναι αυτές που τις επαναλαμβάνουν διαρκώς. Γιατί ο διάβολος δεν παραιτήθηκε από το αρχικό του σχέδιο, λέγει τα ίδια πράγματα όπου βρει πρόσφορον έδαφος. Γι' αυτό ονομάστηκε ο δαίμον, ονομάστηκε ο αιωσφόρος, ονομάστηκε διάβολος, επειδή συκοφάντησε, διέβαλε στους πρωτοπλάστους των θεών. Αλλά ο γάρ Σατανάς εις τον αντικείμενον, συγγνώμη, και αγαθός ον υπηρέτης Θεού γέγονε Σατανάς φερονίμος, ο γάρ Σατανάς εις τον αντικείμενον διάβολον ερμηνεύεται. Τώρα έχει και ένα άλλο όνομα, Σατανάς. Τι σημαίνει Σατανάς? Όπως μας λέγει εδώ ο Άγιος Κύριλλος, ο γάρ Σατανάς εις τον αντικείμενον διάβολον ερμηνεύεται. Η λέξη Σατάν, εβραϊκή λέξη, σημαίνει αντικείμενος ελληνικά, δηλαδή εκείνος ο οποίος αντίκειται, έρχεται σε αντίθεση. Αυτός λέγεται Σατανάς, ο αντικείμενος λοιπόν. Πάρα πολλές φορές θα βρείτε στην ελληνική φιλολογία, στην ελληνική γραμματεία, αντί της λέξης Σατανάς, τη λέξη αντικείμενος, ο αντικείμενος. Και κάποτε μάλιστα γράφεται με αλφα κεφαλαίο για να δείξει πρόσωπον που είναι ο διάβολος. Και σημειώνει εδώ, «Έστι δε ουκαι ματά αυτά τα διδάγματα, αλλοί Εζεκίλ του πνευματοφόρου προφήτου». Εδώ τώρα χρησιμοποιεί μια περικοπή του Αγίου, του προφήτου Εζεκίλ, είναι από το 28 κεφάλαιο, αλλά εκεί αναφέρεται σε έναν άρχοντα της Τύρου, και όμως αν θα προσέξει κανείς λιγάκι το ιερό κείμενο, θα αντιληφθεί ότι το κείμενο αυτό δεν εξαντλείται στο ιστορικό πρόσωπο του άρχοντος της Τύρου, αλλά επεκτείνεται σε στοιχεία τα οποία είναι πέραν του προσώπου του άρχοντος της Τύρου, και αναφέρεται στον διάβολο, δηλαδή στον εκπεσόντα αυτών άγγελων. Εωσφόρος θα πει ο φέρον την αυγή, ή το αγαθός άγγελος, όπως λέμε αρχάγγελος Μιχαήλ, αρχάγγελος Γαβρίλ, ήταν λοιπόν και ο εωσφόρος εκπεσόν όμως. Ακούστε εδώ τι λέγει ο προφήτης Εζεκίηλ.
εκείνος γαρ λαβών θρήνων επ' αυτών λέγει. Ποιος εκείνος? Ο Εζεκίλ. Επήρε, δηλαδή θρηνεί τώρα τον διάβολον, τον θρηνεί και του λέγει. Πριν πω τι λέγει, θα σας έκανε εντύπωση το ότι θρηνεί ο Εζεκίλ τον διάβολον? Μα βέβαια. Ίσως για πρώτη φορά θα αντιλαμβάνεστε ότι οι μεγάλοι άγιοι θρηνούν τον διάβολο. Τον θρηνούν. Δηλαδή τον λυπούνται. Εκείνος βέβαια δεν λυπάται τον εαυτόν του. Εκείνος βέβαια δεν στενοχωρείται και ακόμη χλεβάζει εκείνους τους αγίους οι οποίοι θρηνούν και λογαριασμό του. Άλλοι άγιοι φτάσανται σε ένα ακρότατο σημείο αγιότητος, θρηνούν, λυπούνται και πενθούν. Ένα πολύ ωραίο έχουμε στον Άγιο Ισάκ των Σύρων, ο οποίος λέγει ότι εκείνος που έχει την καίουσα καρδία από αγάπη, όχι μόνο θρηνεί, λυπείται, καίγεται για τους ανθρώπους, όχι μόνο για την κτήση, για τα ζώα, για οτιδήποτε γίνεται ζημιά μέσα στην κτήση, για τα ερπετά, για τα φίδια, για τα φίδια, αλλά και δια των διάβολων. Κάνει εντύπωση αυτό. Και όμως είναι μία πραγματικότητα. Διότι αν σκεφτεί κανείς ποιος ήτο και ποιος κατήντησε, δεν μπορεί παρά ο Άγιος άνθρωπος να θρηνεί. Έτσι και εδώ λαβαίνει θρήνο ο Εζεκίλ και λέγει: «Συ αποσφράγισμα ομοιώσεως». Δεν θα κάνω λεπτομερή ανάλυση, αλλά είναι πολύ πλουσία. «Και στέφανος καλούς εν το παραδείσο του Θεού εγεννήθης». Εσύ λέγει αποσφράγισμα ομοιώσεως και στεφάνι ομορφιάς εγεννήθης μένα νη, δηλαδή έγινες μέσα στον παράδεισο του Θεού. Διότι όπως θα ξέρετε οι άγγελοι δεν γεννήθηκαν ούτε μεταξύ τους, ούτε πολύ παραπάνω φυσικά από την Θεία Ουσία. Θα ήταν αδιανόητο αυτό. Αλλά δημιουργήθησαν. Τι είναι τρόπο, το αποσιωπά αυτό. Η Αγία Γραφή το αγνοούμε. Και με το λίγα, λίγο πιο κάτω δηλαδή. Εγεννήθης, δηλαδή έγινες. Άμωμος εν τες ημέρες σου. Ποιες είναι οι ημέρες σου, οι ημέρες του Ιωσφόρου? Οι ημέρες οι πρώτου της πτώσεώς του. Σημειώσατε ότι το κακό το εσκέφθηκε μόνος του ο Ιωσφόρος. Ένα πρόσωπο μόνο εσκέφθηκε το κακό, όπως θα δούμε. Αφής ημέρας συ εκτίστης. Από τότε που εσύ δημιουργήθηκες. Έως ου ευρέθη τα αδικήματα εν συ. Έως ότου βρέθηκαν σε σένα τα αμαρτήματά σου, τα αδικήματά σου. Ώστε λοιπόν έγινες εκτίστης άμωμος. Χωρίς μόμον, χωρίς ψεγάδι, χωρίς κατηγορία. Που σημαίνει η ουσία σου είναι αγαθή. Μετεβλήθης σε αυτό που μετεβλήθης τότε όταν βρέθηκε σε σένα η αδικία. Και τώρα σχολιάζει εδώ ο Άγιος Κύριλλος και λέγει: «Πάνι καλός το ευρέθη εν σύ». Σωστά το είπε ότι βρέθηκε σε σένα, βρέθηκαν τα αδικήματα. «Ούγαρ έξωθεν επισυνέχθη, αλλά αυτός εγέννησας το κακόν». Διότι εσύ δεν ήρθε το κακό σε σένα απ' έξω. Από πού να έρθει? Εσύ ο ίδιος το δημιούργησες. Γιατί είχες ελευθέραν προαίρεση. Σε σένα γεννήθηκε το κακό. Εσύ ο ίδιος το σκέφτηκες. Ο Θεός σε έκανε αγαθόν. Και την αιτίαν εξής ήρικεν. Και συνεχίζει τώρα να λέγει πως ο Εζεκίλ σημειώνει την αιτία που ο διάβολος έγινε αυτό που έγινε. Σημειώσατε ότι εδώ διαλέγει ένα πρόσωπο ιστορικών, τον άρχοντα της Τύρου, και είναι συνήθεια της Αγίας Γραφής αυτό, να συμπλέκει πάντοτε δύο πρόσωπα. Το ένα μπορεί να είναι ιστορικό, το άλλο να είναι υπερφυσικό, όπως εμπροκειμένο και λοιπά, πάρα πολλές φορές, όπως των μελλοντικών αντίχριστων με πρόσωπα σύγχρονα σε κάθε εποχή, εννοείται, δηλαδή τους επιμέρους αντιχρίστους, κάτι που το κάνει ο Δανιήλ,
Ο Δανίλη επί παραδείγματι περιγράφει τον αντίοχον τον επιφανή, τον τέταρτον, και τον περιγράφει, αλλά ξεπερνάει την προσωπικότητα του αντιόχου, του ιστορικού αντιόχου, την ξεπερνά. Βεβαίως ο Δανίλη ζει τον 6ο αιώνα, ενώ αντιθέτως ο αντίοχος είναι τον 2ο αιώνα π.Χ. Ξεπερνά όμως τον αντίοχον. Αυτά που λέγει είναι χαρακτηριστικά του αντιόχου, αλλά τα περισσότερα χαρακτηριστικά αναφέρονται στον αντίχριστον των εσχάτων, των δευτέρων εσχάτων, όχι των πρώτων εσχάτων σε σχέση με την πρώτη έλευση του Χριστού, των δευτέρων εσχάτων. Έτσι και εδώ ο προφήτης, σας κάνω ανάλυση του πράγματος, ότι μιλάει για τον άρχοντα της Τύρου, αλλά ξεπερνάει το πρόσωπό του και μιλάει για τον διάβολο. Και λέγει τώρα την αιτία, γιατί ο διάβολος έγινε διάβολος, γιατί ο αιωσφόρος έγινε διάβολος. Υψώθη η καρδία σου επί το κάλι σου. Υπερηφανεύτηκε η καρδιά σου, υψώθηκε η καρδιά σου από την ομορφιά σου. Εδώ είναι τώρα. Ποιο είναι το κάλος που είχε εις τον παράδεισον του Θεού ο αιωσφόρος ή το η αγιότητα? Και υψώθηκε, υπερηφανεύθηκε η καρδιά του για την αγιότητά του και έπεσε. Είναι γνωστό, γνωστότατο, ότι η υπερηφάνεια είναι το αμάρτημα του σατανά, του διαβόλου. Ότι ο διάβολος ούτε επόρνευσε, ούτε εμίχευσε, ούτε εγκαστριμάργησε, ούτε τίποτα από όλα αυτά, αλλά διότι υπερηφανεύθηκε καθαρά ψυχικών αμάρτημα. Δεν ξέρω αν έχετε διαβάσει ένα βιβλιαράκι, «Πίσω μας στέκει ο Θεός», και άλλη φορά έχω κάνει την αναφορά στο βιβλίο αυτό. Αναφέρεται εκεί ο συγγραφεύς, ο Κίλερ, αναφέρεται σε μία κοπέλα νοσοκόμο που ήταν στην κλινική τους, γιατί περιστατικά της κλινικής τον εκεί αναφέρει και είναι πολύ αξιόλογα, πως αυτή η κοπέλα, η οποία θεωρείται ο άγγελος πραγματικά, ήταν σπουδαία κοπέλα, πως έκανε κάτι, έβαζε μια διάλυση οξέως στο χέρι της, αν θυμάμαι, είναι πολλά χρόνια που το έχω διαβάσει, για να δημιουργήσει μια πληγή και να δημιουργήσει την συμπάθεια του περιβάλλοντός της. Παράξενα πράγματα, τι συναντάει κανείς πολλές φορές. Αυτό να το ξέρετε, πολλοί άνθρωποι όταν βλέπουν ότι δεν προσελκύουν τη συμπάθεια του περιβάλλοντος ή θέλουν να την προσελκύσουν πάρα πολύ, διότι υπάρχει στον πυρήνα της καρδίας των υπερηφάνεια, κρυφή, ουδείς την ανακαλύπτει αυτή, μόνο ο Θεός τη βλέπει αυτή την υπερηφάνεια, την κρυφή, μετέρχονται τέτοιες μεθόδους. Θα σας πω ένα πάρα πολύ απλό παράδειγμα που το ξέρετε όλοι σας. Ένα μικρό παιδί, όταν μιλούν οι μεγάλοι, ένα νήπιο, μικρό πολύ, βάζει τα κλάματα. Γιατί λέτε βάζει τα κλάματα? Το πείραξε κανένας? Όχι. Δια να προσελκύσει το ενδιαφέρον του περιβάλλοντος. Αυτό λοιπόν κάνει ο υπερήφανος άνθρωπος. Τι κάνει λοιπόν? Δημιουργεί ένα κακό στον εαυτό του, να προσελκύσει συμπάθεια. Πω πω υπερηφάνεια. Φρικτή. Αυτή η κοπέλα έβαζε μια διάλυση οξέως και κατετρώγεται το δέρμα της, και οι γιατροί, στους οποίους βεβαίως κατέφευγε, δεν μπορούσαν να βρουν την αιτία πως συμβαίνει αυτό επάνω στο δέρμα αυτής της κοπέλας, και έμενε μια κατάσταση αθεράπευτη. Και βεβαίως αυτό είχε προσελκύσει το ενδιαφέρον και τη συμπάθεια του περιβάλλοντός της. Κάποια μέρα ένας γιατρός το ανακάλυψε. Πως έγινε? Και το ανακάλυψε ότι το έκανε επίτηδες. Μόλις αντελήφθη αυτή η κοπέλα ότι έγινε αντιληπτό το κατόρθωμά της, το επιχείρημά της, εξαφανίστηκε από την κλινική και ούτε ίχνος άφησε που πήγε. Και εκεί σημειώνει ο συγγραφέας ότι όσο πιο ψηλά στέκεται ένας άνθρωπος σε αγιότητα και υπερηφανευτεί και πέσει, τόσο πιο χαμηλά πέφτει. Δηλαδή, για να πάρετε μια εικόνα, αν δεχτείτε τον άξονα των αλγεβρικών αριθμών και βρίσκομαι στο 1, στο συν 1, αν πέσω θα βρεθώ στο πλην 1. Αν είμαι στο συν 10,
και πέσω θα είμαι στο πλην 10. Αν στο συν 100 και πέσω θα είμαι στο πλην 100. Γι' αυτό το λόγο, επειδή ο διάβολος ή το Άγιος ή στον παράδεισον του Θεού και έπεσε μέσα εις αυτόν τον παράδεισον του Θεού, γι' αυτό το λόγο έφτασε εις το να γίνει αυτό που έγινε. Δηλαδή, όσο πιο ψηλά στέκεται κανείς και πέφτει, τόσο χειρότερος είναι. Φοβερό πράγμα, φοβερό. Γι' αυτό οι Άγιοι τρομάζουν μη πέσουν στην υπερηφάνεια και εξουθενώνουν τον εαυτό τους και τον ταπεινώνουν και τον εξευτελίζουν για να μη πέσουν. Βέβαια, εδώ ένας ακόμη λόγος που ο διάβολος δεν μπορεί να μετανοήσει είναι και το εξής, ότι αυτός πρώτος εσκέφθηκε το κακό, που σημαίνει το ζήγησε, το σκέφθηκε, το ζήγησε και το έβαλε σε εφαρμογή. Ο άνθρωπος σώζεται διότι αρχικά δεν εσκέφθηκε αυτός το κακό. Ο Αδάμ δεν εσκέφθηκε το κακό, αλλά υπατήθη. Γι' αυτό εις τον άνθρωπο υπάρχει η θεραπεία, ενώ εις τον διάβολον δεν υπάρχει η θεραπεία, επειδή μόνος του επενόησε το κακό. Είναι λοιπόν δύο πράγματα. Είναι το μέγεθος της πτώσεως, πολύ μεγάλο, απίθμενο. Ξέρετε πόσο? Θα μας το πει λίγο πιο κάτω. Από τον ουρανό έπεσε στη γη. Πολύ μεγάλο. Και δεύτερον, του ότι ο ίδιος επενόησε το κακό. Και λέγει στη συνέχεια, δια το πλήθος των αμαρτιών σου και δια τας αμαρτίας σου ετραυματίστης και επί την γη έριψάσαι. Εδώ χρησιμοποιείται πρώτο πρόσωπο, στρέφεται ο Θεός προς τον νεοσφόρον. Για αυτό το πλήθος των αμαρτιών σου και γιατί έφτασε σε έναν βαρύτατο τραυματισμό, γι' αυτό το λόγο σε έριψα εις την γη. Έκτοτε γνωρίζουμε πολύ καλά ότι των χώρων της γης πληρούν οι δαίμονες. Εξευλήθη από τον χώρο της φωτοφορίας, όπως λέγεται, των ουρανών. Και αλίμονο, είναι γεμάτη η γη από τους δαίμονες. Πόσο αποκαλυπτικό εκείνο που είπαν οι δαίμονες εν στόματι Γεργεσινού, πόσες φορές αναφέρομαι σε αυτό το παράδειγμα, ήρθες λέγει να μας βασανίσεις, είναι η κατοικία μας εδώ πέρα. Το λέω εγώ τώρα, για τις άλλες περιπτώσεις έχει υποθεί αυτό, είναι η κατοικία μας εδώ, κατοικία μας. Ποια κατοικία μας? Δεν είναι αληθινή τους κατοικία, φυσικά, είναι οι ξεπεσμένοι, οι ρηγμένοι επάνω στη γη. Αλλά δεν θα μείνουν εδώ στην γη, αλλά θα απορριφθούν εις τον Άδη, καλύτερα εις την κόλαση. Ήρθες να μας βασανίσεις πριν την ώρα μας? Τώρα καλά είμαστε εδώ. Τι ήρθες? Εκείνο το τι ημίν και εσύ. Στο βάθος δεν είναι μόνο η αναγνώριση του προσώπου του Χριστού, δεν είναι ακόμη η διαφορά που υπάρχει ανάμεσα στον διάβολο και τον Ιησού Χριστόν, αλλά και το τι ήρθες να μας κάνεις τώρα εδώ πέρα. Α, φύγε από εδώ. Άφηγε από εδώ. Ξέρετε, εκείνο το ΕΑ έχει, το θυμούμε από το σχολείο, αγαπητοί μας, το έχει ερμηνεύσει ο καθηγητής μας, είναι εκείνο που λέμε, το συναντούμε στον Πρωταγόρα, το θυμούμε αυτό, το θυμούμε, που ΕΑ λέγει ο άνθρωποι, τους είπε εκεί ο φύλακας που πήγα στο σπίτι του Καλή, ο Σοκράτης και ο Ιπποκράτης, ΕΑ ο άνθρωποι, ΕΑ, δηλαδή, εκείνο το, βλέπει και μια βρισιά. Άφηγεται από εδώ πέρα. Έα. Αυτό το έα έχει και αυτή τη σημασία εδώ που θα λέγαμε άφηγε από εδώ. Ξέρουμε ποιος είσαι. Σε αναγνωρίζουμε. Φύγε από εδώ. Δεν έχει καμία σχέση μαζί μας. Φύγε από εδώ. Ήρθε να μας ενοχλήσει. Βλέπετε. Ο Κύριος τούτο συμφώνος πάλιν εν Ευαγγελής λέγει. Εθεώρουν τον Σατανάν ως αστραπήν εκ του ουρανού πεσόντα. Κοίταξε, λέγει, τι είπε ο Χριστός. Έβλεπα τον Σατανά να πέφτει σαν αστραπή από τον ουρανό. Θα ήθελα να μείνω σε μία λεξούλα, γιατί πιο κάτω λίγο τη σχολιάζει με μία πρόταση ο Άγιος Κύριλλος, και θα παρακαλέσω να την προσέξετε αυτήν την πρόταση και τη λεξούλα του, γιατί είναι εξαιρετικός ανάγκη, ιδιαίτερα στην εποχή μας.
Ξαναδιαβάζω. Ο Κύριος τούτο συμφώνος πάλιν εν Ευαγγελίης λέγει. Συμφώνος είναι η λεξούλα. Συμφώνος, σύμφωνα. Βλέπεις Παλαιάς Διαθήκης προς Καινήν Συμφωνίαν. Βλέπεις τη συμφωνία Παλαιάς και Καινής Διαθήκης. Τι λέγει ο Ιεζεκίλ? Σέριψα στην γη. Τι είπε ο Χριστός? Είδα το σατανά να πέφτει σαν αστραπή επάνω στη γη. Βλέπεις συμφωνία Παλαιάς και Καινής Διαθήκης. Εδώ θέλω να μείνω και θα παρακαλέσω αυτό να μην το ξεχάσετε ποτέ. Ευκαίρος, ακαίρος σχολιάζω αυτό το σημείο. Την συμφωνία Καινής και Παλαιάς Διαθήκης. Επειδή διαβάλλεται σήμερα η Παλαιά Διαθήκη, ξέρετε, πάμε σιγά σιγά. Πάμε σιγά σιγά να βγάλουμε την Παλαιά Διαθήκη, να πούμε την ιστορία των Εβραίων, ενός ασίμου λαού, αν θέλετε και σιωνιστέ. Τι δουλειά έχουμε εμείς τώρα με την Παλαιά Διαθήκη, της ιστορίας ενός λαού, που και τα λοιπά. Ξέρετε ένα παραμύθι τι λέει? Το έλεγε η μητέρα μου και είναι πολύ σπουδαίο. Το εφαρμόζουν οι εχθροί της πίστεως και παντός καλού, θαυμάσια με βάση αυτόν τον μύθο. Άκουστε. Μια φορά ήταν ένας γέρος και μια γριά. Και μαλώσαν αυτοί. Και η γριά είχε δικό της φαίνεται σπίτι. Και του λέει: άντε βρε παλιόγερε, φύγε από εδώ πέρα. Με ταλαιπώρησες και με ξαναταλαιπώρησες. Σε βαρέθηκα. Α, φύγε. Του δίνει μια σπροξιά λοιπόν του γέρου της και κλείνει την πόρτα και τον έκλεισε απ' έξω. Ο γέρος της κατάλαβε ότι έφταιγε. Φυσικά ήταν σγκρινιάρης άνθρωπος και απαιτητικός. Ταλαιπωρούσε τη γυναίκα του. Αλλά μένει απ' έξω. Άρχισε να βρέχει. Και βρεχότανε φυσικά. Χτυπάει την πόρτα. Γριά, ανοίξε μου. Βρέχει. Φύγε παλιόγερα από εδώ, δεν σε ανοίγω. Γριά, ανοίξε μου. Βρέχει. Φύγε, σου είπα φύγε. Γριά, κοίταξε. Μόνο το χέρι μου θα βάλω μέσα. Κοίταξε, του λέγει. Μόνο το χέρι σου θα βάλεις. Άρχισε να τον λυπάτε. Ανοίγει λίγο την πόρτα, λίγο, και έβαλε ο γέρος το χέρι του μόνο. Γριά, να βάλω και το άλλο μου το χέρι? Όχι. Γριά, βρέχεται, δεν με λυπάσαι, να βάλω και το άλλο μου το χέρι? Άντε, αλλά κοίταξε, μόνο το άλλο σου χέρι. Τίποτα άλλο, μόνο τα δυο σου χέρια. Γριά, σε λίγο, να βάλω το ένα μου πόδι? Α, πολλά ζητάς. Γριά, δεν με λυπάσαι που βρέχομαι? Άντε, αλλά μόνο τώρα σου πόδι. Μόλις έβαλε και τώρα του πόδι, τσουπ, μέσα πετάχτηκε ξανά πάλι ο γέρος. Άντε να τον ευγάλει. Λοιπόν, είδατε το κακό πως έγινε? Πως ξαναμπήκε ο γέρος μέσα και θα έκανε παρακάτω τη ζωή της γριάς αβίωτη? Προοδευτικά. Ακούστε τη μέθοδο αυτή. Προοδευτικά και ανύποπτα. Θα το ξαναπώ άλλη μια φορά. Προοδευτικά και ανύποπτα. Χτυπάμε πρώτα τα τρία πρώτα κεφάλαια της γενέσεως. Τα λέμε μύθος. Λέμε δηλαδή ο Αδάμ και η Εύα είναι μύθος. Μετά λέμε τι είναι η ιστορία. Τα λένε δε και θεολόγοι αυτά ενίοτε. Εγώ στην τηλεόραση εκεί ο θεολόγος είπε ο μύθος της γενέσεως. Ο Πέρα διδείξε. Λοιπόν, μετά λέμε ότι η ιστορία της Παλαιάς Διαθήκης είναι κακούργος ιστορία. Θυμάστε ένας κληρικός στην Αθήνα τι έλεγε εκεί? Ότι είναι, λέγει, ανήθικος ο Θεός της Παλαιάς Διαθήκης. Ότι έχει πρόστιχες λέξεις, έχει πορνικές. Προάγεις πορνίων, λέγει η Αγία Γραφή, και ειδικότερα η Παλαιά Διαθήκη. Ύστερα ένας κακός Θεός που βάζει, λέγει, το λαό του να σφάζει τους γύρω λαούς κλπ. Τι πράγματα είναι αυτά? Θα διδάξουμε στα παιδιά μας τέτοια πράγματα? Πόσο ταλέπορη, τέτοια ανάλυση μπορεί να κάνει ένας τέτοιος θεολόγος? Και αυτός είναι διδάκτορ μας, ντόκτορ, σπουδάσας εις το εξωτερικό, εις τας Αμερικάς. Λοιπόν, στη συνέχεια πετάμε αυτό, πετάμε την ίδια, βγάλουμε την Παλαιά Διαθήκη. Δεν χρειάζεται στα σχολεία Παλαιά Διαθήκη. Μετά θα αρχίσουμε να προσβάλλουμε την Καινή Διαθήκη, μετά το κύμα, τα πετάξουμε όλα. Είναι να το θυμόσαστε, η μέθοδος του γέρου με τη γριά. Όταν το κακό έρχεται προοδευτικό. Αδελφοί μου, δεν τα βλέπετε αυτά? Και δεν είναι μόνο στο θέμα αυτό. Λέμε κρυφό σχολείο, μύθος. Πού ακούστηκε? Εδώ πάμε να ξαναφτιάξουμε πάλι κρυφό σχολείο. Πάμε να ξαναφτιάξουμε πάλι κρυφό σχολείο για να αποδεικνύουμε την ύπαρξή του.
και μας λέγουν ότι είναι μύθος το κρυφό σχολείο. Αρχίσαμε λοιπόν από τον μύθο του κρυφού σχολείου. Αρχίσαμε από την ταξική ερμηνεία της Επαναστάσεως του 21 και πάει λέγοντας: αδελφοί μου, δεν τα βλέπετε αυτά? Δεν βλέπετε τι γίνεται? Να θυμόσαστε το μύθο της γριάς με το γέρο. Ένα-ένα ξυλώνουμε, ένα-ένα ξυλώνουμε, και εκείνα που ακόμα δεν τα ξυλώσαμε τα υπερασπιζόμαστε. Έως ότου έρθει και εκείνον η σειρά να τα ξυλώσουμε, τα ξυλώσουμε, τα ξυλώσουμε. Λοιπόν, αφύπνιση, δαιμονική μέθοδο. Δαιμονική μέθοδος. Να μας φυλάξει ο Θεός. Να μας φυλάξει. Αυτά τα πήρα τώρα εξ αφορμής που λέγει: είδες, βλέπεις παλαιάς διαθήκης προς καινήν συμφωνίαν. Διότι και στην εποχή του Αγίου Κυρίλου, πολύ πιο κάτω το λέει, σε μια πολύ προχωρημένη κατοίκησή του, έχει μια περισσότερη ανάλυση, αναφέρεται στο θέμα αυτό. Έπασχαν την εποχή εκείνη. Εθεωρούσαν τον Θεόν της παλαιάς διαθήκης κακόν και τον Θεόν της καινής διαθήκης αγαθών, και εισήγαγον διαρχίαν. Και έτσι αναγκάζεται σε κάθε του βήμα ο Άγιος Κύριλλος να απολογείται για όσα έχει υπόψη του από εκείνα που κυκλοφορούσαν στην εποχή του. Και εγώ από εκείνα που έχω υπόψη μου που κυκλοφορούν στην εποχή μας, σταματάω και σας κάνω και εγώ τις αναλύσεις για να διαφωτιζόμαστε και να καταλαβαίνουμε την πραγματικότητα. Ούτως ο διάβολος εκπεσών συναπέστησε πολλούς. Άωστε λοιπόν μόνος του έπεσε, και πέφτοντας συμπαρέσυρε πολλούς. Αυτό είναι τώρα. Είναι οι γνωστοί μας δαίμονες. Ένας είναι ο διάβολος, πολλοί είναι οι δαίμονες. Δηλαδή τελικά άγνωστο πως διημήφθη αυτό εις τον ουρανόν, άγνωστο. Είναι μια πτυχή άγνωστη, δεν την ξέρουμε. Αλλά παρέσυρε ένα πλήθος αγγέλων, και όλοι αυτοί ακολουθούντες των αιωσφόρων έγιναν δαίμονες. Ούτως εμβάλλει τας επιθυμίας της πειθωμένης, εκ τούτου μοιχεία, πορνεία και παν ήτι κακών. Αυτός υποβάλλει στους ανθρώπους την αμαρτία, τη μοιχεία, την πορνεία και τα λοιπά. Και σε ποιους? Κάθε βρώμικη επιθυμία. Σε ποιους? Σε εκείνους που πείθονται. Θα μπορούσαμε να πούμε εδώ πάλι, που το έχω ξαναπεί άλλη φορά, ένας κατηγορούμενος στο δικαστήριο μπορεί να ισχυριστεί ότι ο διάβολος τον έβαλε να κάνει αυτό? Είναι ένα επιχείρημα που πολλές φορές ακούγεται, συχνά ακούγεται αυτό. Κύριε Πρόεδρε, ο διάβολος με έβαλε και το έκανα. Δεν είναι επιχείρημα, διότι δεν θα μπορούσε να σου κάνει τίποτα ο διάβολος εάν εσύ δεν επίθεσαι εις τις υποβολές του διαβόλου. Είσαι υπεύθυνος, αγαπητέ μου. 100% είσαι υπεύθυνος, όπως και υπεύθυνος ήταν και ο Αδάμ. Γι' αυτό και πράγματι λέει πιο κάτω: δια τούτον, για τον διάβολο, ο προπάτορο ημών Αδάμ εκ παρακοής εξευλήθη. Ήκουσε τον διάβολον ο Αδάμ, παρεύει την εντολή του Θεού, αλλά όμως είναι πέρα για πέρα ο Αδάμ υπεύθυνος. Και αντί παραδείσου, αυτομάτως, θαυμασίους, φέροντος καρπούς, την ακανθοφόρον αντικατηλάξατο γην. Και έτσι, αντί του παραδείσου που με μόνος του αυτομάτως επέφερε χωρίς να κοπιάζει ο Αδάμ τους θαυμασίους του καρπούς, αντίλαξε αυτόν τον θαυμάσιον παράδεισον με την ακανθοφόρον γη, με τη γη που είναι γεμάτη αγκάθια. Δηλαδή αντίλαξε τον κόπο, το μόχθο και προπαντός τη ζωή με το θάνατο. Αυτά, αγαπητοί μου, σε σχέση με τον Σατανά. Αλλά θα ήθελα να σας έλεγα, τελειώνοντας, να μην πάμε σε πιο κάτω παράγραφο, ότι ο διάβολος είναι μια πραγματικότητα. Βέβαια πρέπει να σας πω ότι ανάμεσα στις μεθόδους που χρησιμοποιεί ο διάβολος είναι και η εξής, την οποία βεβαίως χρησιμοποιούν οι στρατιωτικοί και είναι γνωστή από την αρχαιότητα. Είναι: εάν δεν έχω δύναμη να αντιμετωπίσω τον εχθρόν μου, τότε κάνω τεχνητή εικόνα
μεγάλης δυνάμεως. Να σας θυμίσω ένα περιστατικό. Σας θυμίζω τον Γεδεών που έσπασε εκείνα τα σταμιά, έβαλε στις ουρές των αλεπούδων φωτιά και οι Φιλιστέοι νόμισαν ότι και τι στρατός έρχεται. Ενώ δεν ήτανε. Ήτανε δηλαδή μια ψευδής εικόνα. Στην Παλαιά Διαθήκη έχουμε πάρα πολλές τέτοιες ψευδείς εικόνες. Είναι μια στρατηγική. Τη χρησιμοποιεί και ο Θεός μάλιστα σε μια περίπτωση του Ελισαίου. Αλλά έχουμε και την αντίθετη περίπτωση. Όταν έχουμε πολλήν στρατών, τον κρύπτουμε για να ευνηδιάσουμε τον εχθρό. Είναι η μάθητος να κρυφτούμε για να ευνηδιάσουμε. Λοιπόν, και έτσι ο εχθρός να πει, να υποτιμήσει την δύναμή μας, να έρθει με λίγες δυνάμεις και τότε να αντιμετωπίσει πολύ δύναμη. Τι κάνει ο διάβολος τώρα? Κρύβεται. Ακούστε, κρύβεται. Ποια είναι η καλύτερα μέθοδος κρυψίματος? Υποβάλλει στους ανθρώπους ότι δεν υπάρχει. Και έτσι πάρα πολλοί άνθρωποι λέγουν, δεν υπάρχει ο διάβολος. Ταλέποροι, σας πολεμάει από την κρυψώνα του, από την αφανιά του. Σας έχει κατακυριεύσει.